300 εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εγκαταλείπουν κάθε μήνα την εργασία τους, αναζητώντας μια εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό. Είμαστε 3.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι. Και ξέρουν όλοι πόσο αυξάνεται η ζήτηση σε υπηρεσίες το χειμώνα. Κάθε μήνα μας φεύγουν 300 υπάλληλοι από τα νοσοκομεία. Οι συνθήκες στα νοσοκομεία για τους εργαζόμενους, τόνισε σήμερα από το Ηράκλειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είναι δραματικές. Με το σύστημα υγείας να είναι, όπως είπε, στο μηδέν, με την κατάσταση συνεχώς να χειροτερεύει, όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά, όπως τόνισε, μέτρα και δεν δίδονται κίνητρα, όχι μόνο για να έρχεται στα νοσοκομεία προσωπικό, αλλά κίνητρα και για να μην φεύγει. Κυριολεκτικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στο μηδέν και τώρα, για να λύσουμε προβλήματα, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού με συνεχείς μετακινήσεις του προσωπικού με εργασιακή εξουθένωση. Σήμερα άκουσα τον Πρωθυπουργό σε μια συζήτηση σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Η ερώτηση ήταν, θα υπάρχουν βιβλία εσόδων-εξόδων στα νοσοκομεία? Αυτό τι μας λέει, ότι πάμε να κάνουμε τα νοσοκομεία επιχείρηση? Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η επιχείρηση στα νοσοκομεία δεν μπορεί να γίνει. Μια μέρα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Βενιζέλιο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ βρέθηκε στο Ηράκλειο για να ενημερωθεί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνέχεια, που πάντως, όπως τόνισε, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί με μέτρα όπως αυτά που ανακοινώθηκαν. Να ενεργοποιηθούν οι επικουρικοί πίνακες, να προσλάβουν επικουρικό προσωπικό αύριο να είναι στα νοσοκομεία, να υπάρξει μια πρωτοβουλία συνολική από την κυβέρνηση, προκειμένου να προσληφθούν έγκαιρα με διαδικασίες γρήγορες από το ΑΣΕΠ το προσωπικό, αλλά για να έρθει προσωπικό στα νοσοκομεία δεν μπορεί να έρθει με αυτούς τους μισθούς που παίρνουμε. Με τη σημείωση ότι στα νοσοκομεία, προκειμένου να λειτουργήσουν, απαιτούνται νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, ο πρόεδρος εργαζομένων του Βενιζέλιου νοσοκομείου εξήγησε ότι από τη σύσκεψη χθες με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν προέκυψε οτιδήποτε καινούριο, την ώρα που συνδικαλιστές του χώρου της υγείας χαρακτήρισαν επικοινωνιακή και μόνο την πολιτική που αυτή την ώρα επιχειρείται να γίνει, με τις επισκέψεις εξπρές και τις δηλώσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, όπως τόνισαν. Ήταν μια επίσκεψη με πραγματικά άδεια χέρια. Στην ουσία δεν ανακοινώθηκε τίποτα περισσότερο από αποφάσεις λιμένες του Υπουργείου εδώ και πολύ καιρό. Είπε μόνο για ιατρικό προσωπικό και δεν υπήρξε καμία αναφορά για το πώς θα λειτουργήσει ένα νοσοκομείο και με το υπόλοιπο προσωπικό. Θα πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο Υγείας ότι με επικοινωνιακή πολιτική, δηλαδή με μια αστραπιαία επίσκεψη σε μια υγειονομική περιφέρεια, χωρίς να έχουν μελετηθεί τα προβλήματα, χωρίς να έχουν αποφασιστεί λύσεις, δεν χρειάζεται να γίνεται. Περιμέναμε να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα, να δείξουν μια ανευαισθησία και να εγκρίνουν προσλήψεις και ενίσχυσης του νοσοκομείου για να μπορεί να παίξει το ρόλο του. Με φόντο την κατάσταση στο Βενιζέλιο, έχει προγραμματιστεί για τις 30 του μήνα πανυγειονομικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο.